Σε σημαντικά έργα οδοποιίας αναφέρεται με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων Μαρινός Γαρνέλης, τα οποία άμεσα πρόκειται να δημοπρατηθούν ή υλοποιούνται. Επιπλέον, τονίζει, προχωρά και το έργο που αφορά στο Πάρκο Ορεινών Δραστηριοτήτων στο Λιβάδι Θεοδωριάνων και το οποίο αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Ο κ. Γαρνέλης επεσήμανε ακόμη και τη συμβουλή του Υπουργείου Υποδομών και ειδικότερα του Γενικού Γραμματέα Γιώργου Δέδε για την υλοποίηση των έργων αυτών. Ο φίλτατος Γιώργος Δέδες, γραμματέας του Υπουργείου, Γενικός Γραμματέας, μας έχει βοηθήσει, εμένα τουλάχιστον, όχι εμένα σαν Μαρίνο, τον Δήμο εννοώ, κατά τη γνώμη μου σε υπερθετικό βαθμό. Ίσως να μην μπορούσε και παραπάνω, δηλαδή, γιατί καταλαβαίνετε ότι όλοι έχουν. Δεν είναι μόνο οι οδοποιίες οι οποίες θα ξεκινήσουν τέλος του Γενάρη, όπως υπολογίζω εγώ, με αρχές του Φλεβάρη να βγουν σε δημοπράτηση και να ξεκινήσει το έργο. Σας είχα πει και άλλη φορά ότι πράγμα πρωτοφανές έγινε μία προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου, του δικού μας Δήμου και του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών κλπ. Ήταν πραγματικά κάτι το αξιοπερίεργο και για μένα το πολύ επενετικό για το Δήμο μας ότι ένα ολόκληρο Υπουργείο καταδέχτηκε να κάνει μια προγραμματική σύμβαση με ένα μικρό ορεινό Δήμο. Απεδείχθη όμως εκ των πραγμάτων ότι το Υπουργείο είχε απόλυτα δίκιο. Διότι εμείς, σαν Δήμος, παρά το ότι έχουμε ελάχιστους μηχανικούς, έτσι, δεν είμαστε Υπουργείο, ούτε Περιφέρεια, μπορέσαμε και κάναμε πολύ γρήγορα, γρηγορότερα από το Υπουργείο, το δικό μας προγραμματικό αντικείμενο. Είμαστε έτοιμοι, έχουμε παραδώσει τη δική μας δηλαδή υποχρέωση τη συμβατική. Τελειώνει και το Υπουργείο το δικό του που είχε και πιο πολλές, έτσι, πιο πολλά μπερδέματα τεχνικά το Υπουργείο και θα ξεκινήσουν πλέον, θα δοθούν σε εργολάβο για να ξεκινήσουν οι οδοποιίες αυτές που σας είχα ξαναπεί και οι οποίες είναι πραγματικά μια πνοή ζωής για το Δήμο. Πνοή ζωής, τον σίγουρο, σίγουρότατο. Παράλληλα προχωράει και το περίφημο Πάρκο Ορεινών Δραστηριοτήτων, το οποίο θα γίνει στο Σταυρό Θεοδωριάνων, μεταξύ Αθαμανίου και Θεοδωριάνων. Αλλά αυτό δεν μπορεί να το περιορίσει στα Αθαμάνιο Θεοδωριάνων, θα έρχονται κάτοικοι και από την Άρτα και από όπου θέλουν. Προσβασιμότητα υπάρχει και αυτό προχωράει. Εξίσου σημαντικές είναι οι δημοπρατήσεις έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης και ίδρευσης του Δήμου, επισημαίνει. Ήδη δημοπρατήθηκαν τα αντιπλημμυρικά έργα 500.000 ευρώ του Δήμου, ολόκληρου του Δήμου. Ελπίζω και εύχομαι γρήγορα να μπορέσουμε να δημοπρατήσουμε και τα 1.200.000 που έχουμε πάρει για αντικατάσταση των δικτύων ίδρευσης. Η ίδρευση είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και σας είπα και την άλλη φορά ότι όταν ήρθε εδώ ένα κλιμάκιο που έστειλε ο Πρωθυπουργός ειδικά να μας δει και συναντηθήκαμε σε ένα ξενοδοχείο της πόλεως εδώ, το βάλαμε πρώτο θέμα εμείς, την ίδρυυση. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα με την ίδρυυση. Και σήμερα μου έγινε ένα μεγάλο ρήγμα σε έναν αγωγό στο τετράγωνο μου και αναγκάστηκα να στείλω μηχάνημα, ιδιώτη και υδραυλικό του Δήμου να πάει να την επισκευάσει, γιατί οι άνθρωποι είχαν μέρες χωρίς νερό. Δεν διορθώνονται τα πράγματα αυτά με ημίμετρα. Να το ξέρετε, γιατί όταν ένα δίκτυο που είναι τεράστιο, το δικό μας δίκτυο, τεράστιο, γιατί ο Δήμος μου μην τον βλέπετε μόνο από πλευράς πληθυσμού, να τον δείτε και από πλευράς εκτάσεως. Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ μεγαλύτερος από μια μεγαλούπολη. Είναι ασύγκριτα δηλαδή μεγαλύτερος από το Ηράκλειο της Κρήτης ή από την Καβάλα ή από. Πολύ μεγαλύτερος σε έκταση. Εδώ βλέπετε στο χάρτη πόσο πιάνει, έτσι. Τεράστιο έκταση. Και αυτό το πράγμα πρέπει σε υποχρεώνει να πας στο νερό και στο τελευταίο σπίτι. Κάπου θα σπάσει, κάπου θα κάνει. Καταλάβατε. Και εμείς δεν έχουμε την δυνατότητα από πλευράς προσωπικού που έχει η Αθήνα ή που έχει η Καβάλα ή που έχουν τα Χανιά, για παράδειγμα. Εμείς αναγκαζόμαστε και παίρνουμε διμηνίτες εργάτες, υδραυλικούς, να έρθουν να κάνουν τη δουλειά αυτή με ένα μισθό, καταλαβαίνετε, πολύ χαμηλό και με ταλαιπωρία οπωσδήποτε μεγάλη. Γιατί πρέπει να πάει ο άλλος μακριά να φτιάξει, δεν είναι εκεί δίπλα να κάνει. Θέλω να με καταλάβετε δηλαδή ότι έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα λόγω της κακής κατασκευής του δικτύου μας και της παλαιότητάς του. Όσα κομμάτια έχουμε αντικαταστήσει, και εμείς και οι προηγούμενοι, δεν έχουν πρόβλημα. Αλλά δυστυχώς το δίκτυο, ένα μεγάλο κομμάτι, ένα τεράστιο κομμάτι, το μεγαλύτερο είναι με σωλήνες τι να σας πω, μεταλλικές, και άμα τις δείτε θα φρίξετε. Εγώ έχω κρατήσει ένα κομμάτι, το έδειξα και στον φίλο μου τον Δέδε που είχε έρθει εδώ, ο άνθρωπος το είδε, κατάλαβε τι γίνεται. Είναι ζήτημα ζωής η αντικατάσταση του δικτύου. Τώρα δεν μπορώ να σας πω πόσο θα στοιχήσει, αλλά όταν ένα κομμάτι από το Αθαμάνιο, στα μπέλια του Αθαμανίου, μέχρι κάτω το χαλαζόδερμα, κοστίζει 1.200.000, πιστεύω ότι όλο το έργο θα στοιχήσει πάνω από 5 εκατομμύρια, μπορεί και 6. Δεν μπορώ να το υπολογίσω, σας λέω αυτή τη στιγμή, δεν έχω τεχνική μελέτη μπροστά μου, δεν έχω τίποτα. Αλλά το θεωρώ πρώτιστο. Αν υπάρξει χρηματοδότηση μέσω του ΕΣΠΑ, τότε θα μπορούσε να προχωρήσει η αντικατάσταση του δικτύου ίδρυυση όλο το Δήμο, επεσήμανε ο κ. Γαρνέλης, ενώ παράλληλα υπογράμμισε και τη μεγάλη επισκεψιμότητα που υπήρξε σε τοπικές κοινότητες του Δήμου τις εορτές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Πρώτιστο, δηλαδή, εάν μπορούσαμε να το περάσουμε, να το εντάξουμε σε ένα οποιοδήποτε πρόγραμμα. Σε ένα οποιοδήποτε πρόγραμμα, είτε είναι ΕΣΠΑ, είτε είναι. Γιατί το ΕΣΠΑ είναι το βασικότερο. Επειδή στις δημόσιες επενδύσεις θα μπορούσε να μπει, αλλά όπως είπατε, βαρύνει το κρατικό προϋπολογισμό. Και εμείς αυτή τη στιγμή, ενώ έχουμε πραγματικά ένα θέμα που μας καίει, έχουμε και το κεφάλι μας στο ότι το κράτος δεν έχει πλέον την άνεση στην οικονομική που είχε παλιότερα. Να σκεφτόμαστε και λίγο το κράτος, έτσι, όχι μόνο τον εαυτό μας. Κάνουμε πάντως ό,τι μπορούμε και νομίζω ότι βελτιώνεται η κατάσταση της ζωής των ανθρώπων πάρα πολύ. Το πιο παρήγορα απ' όλα είναι ότι φέτος για πρώτη χρονιά, από τις αναφορές που είχα από όλους τους φίλους ξενοδόχους της περιοχής, είχαν τα ξενοδοχεία τους γεμάτα. Ενώ τα Χριστούγεννα ντόπιοι, δηλαδή από τους δικούς μας που είναι στην Αθήνα, δεν ήρθαν πολλοί. Δεν είχαμε μεγάλη επισκεψιμότητα από δικούς μας, από τους Τζουμερκιώτες. Ίσως φταίει και ο καιρός, να υπολογίσουμε ότι οπωσδήποτε είναι πολύ ακριβότερο το ταξίδι το χειμώνα. Θέλεις πετρέλαια, θέλεις σόμπες, θέλεις. Καταλαβαίνετε, έτσι. Δεν είναι όπως το καλοκαίρι που έρχεσαι με ένα πουκαμισάκι, με ένα σορτσάκι. Τώρα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και ούτε μπορείς να έχεις τέτοια μεγάλη άνεση που έχεις το καλοκαίρι. Παρ' όλα αυτά τα ξενοδοχεία μας γεμίσανε. Από ξένους, είτε Έλληνες, είτε ξένους και πραγματικούς ξένους, αλλοδαπούς δηλαδή. Και με το ακούω με μεγάλη χαρά και μεγάλη υπερηφάνεια ότι γίνεται αυτό το πράγμα. Πολύ καλό. Αυτό είναι πολύ καλό. Θα κοιτάξουμε να το διαφημίσουμε όσο μπορούμε πιο πολύ για να δεν είναι μόνο το Μέτσοβο, και να με συγχωρήσουν οι Μετσοβίτες, ούτε είναι μόνο, ξέρω εγώ, οι Αρίστοι, το Πάπιγκο, και να με συγχωρήσουν οι φίλοι μου αυτοί. Είναι και το Βουλγαρέλι, και τα Θαμάνιο, και τα Άγλαντα, και ο Καταράχτης. Χωριά μεγάλα που έχουν κόσμο, έτσι. Κόσμο και έχουν και μια φυσική καλονία πολύ καλή. Θα ήθελα να έρθουν να μας δουν και εμάς, αν θέλουν οι φίλοι μας. Άμα θα έρθουν μια φορά, μετά δεν θα ξαναφύγουν. Γιατί είναι και εκείνη η Ιρλανδέζικη παροιμία που λέει ότι αν αγγίξει μια φορά το διάβολο, μετά είναι δύσκολο να απαλλαγείς από αυτό.